αν υπάρχει κάτι στο οποίο πιστεύω ε, συνειδητά με σχεδόν θρησκευτική βλάβια, είναι η ιδέα της δικαιοσύνης και ειδικά η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προσωπικά εγώ έγινα 24-25 χρονών για να μάθω ότι υπήρχαν και τουρκοκύπρια αγνώμενοι. Βγήκαν οι αντιπροσωπείες. Δηλαδή πολύ χαρακτηριστικά α, τους ε, συναδέλφους από την τουρκοκυπριακή αντιπροσωπία να έχουν μαζευτεί γύρω από τον Μουσταφά Κιντζή κάποιοι να ξεσπούν Ευρωπαίου... σε κλάματα Ένας Ευρωπαίος... Όχι Πέρασε μια διαιτία που ήταν δύσκολη για μένα γιατί πολλές φορές κλήθηκα να δώσω εξηγήσεις για τις απόψει μου ανεπίσημα Το Κυπριακό δεν έχει λυθεί σήμερα μετά από μισό αιώνα mm -hmm. λόγω μύθων. Η περίοδος ε, μετά το 2004 ήταν μια... Πάρα πολύ ε, έντονη πολιτικά και κοινωνικά περίοδο. Τι σα είπε ο πρόεδρο εκείνη τη, τη στιγμή που βγήκε. Έτσι, μια εικόνα που έχω είναι ε, να κινείται προ τα έξω και να, να λέει τελειώσαμε. Υποφέρω λόγω θερμοκρασία, υποφέρω λόγω ε, τροχιά κίνηση, υποφέρω λόγω οδική συμπεριφορά. Πρέπει να ξεχάσουμε για να το λύσουμε, Όχι. Νομίζω πρέπει να δικαιώσουμε τα θύματα μέσα από τη λύση. Γιατί με το VOLT ενώ αέρα τη Χάγη. Έχω ψηφίσει δύο διαφορετικά κομμάτια στη ζωή μου. Το πρόβλημα του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι η. Ταυτόχρονα το Αγγέλ, νομίζω ότι αν υπάρχει νόημα στην λέξη του Ευρωπαϊσμού σήμερα, είναι να ασκεί καλόπιστη, τεκμηριωμένη κριτική απέναντι στο τι είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νήμα που ενώνει τι συζητήσει μα είναι ότι το μέλλον είναι δύσκολο. Το μέλλον δεν υπάρχει μέλλον. Πόσον κρίνει σαν πρόεδρο. Αναπάντεχη ερώτηση πρέπει να ομολογήσω. Κυρίε και κύριοι, γεια σα. Άλλο ένα Ανόρθωδοξ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με υποψήφιου ευρωβουλευτέ. Σήμερα καλεσμένο εδώ στην εκπομπή μα ο Νικόλας Νικόλα Κυριάκου. Νικόλα, σε χαιρετώ. Μα καλά, χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σου. Από την Χάγη, απευθεία καινούρια παραλαβή, φρέσκο φρέσκο στην Κύπρο, γεννημένο στην Ελλάδα. Ακριβώς. Μεγαλωμένο στην Κύπρο και τώρα διαπρέπει στη Χάγη. Έτσι φαίνεται να κυκλοφορούν οι φήμε για την επαγγελματική μου πορεία, αλλά πέραν τη πλάκα, όντω τα τελευταία χρόνια ζούμε οικογενειακώ στη Χάγη. Φύγαμε από το 2017, ζούμε στο εξωτερικό. Γιατί έφυγε, Έφυγα πριν το 2017, εργαζόμουν στην νομική Υπηρεσία τη Δημοκρατίας, στην εισαγγελία, όπω τη γνωρίζουμε από την ειδησιογραφία. Και ήμουν μέλος στην ομάδα των διαπραγματεύσεων για τον Κυπριακό. Έζησα από κοντά τι διαδικασίε και στη Λευκοσία και Πατα στην. Α Ναι, Απειλητικέ οι διαθέσει σήμερα. Με την ολοκλήρωση τη διαδικασία στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο, είχα μια πρόταση για να εργαστώ στο εξωτερικό, στο Λουξεμβούργο. Κουβαλώντα το βάρο τη απογοήτευση, σκεφτόμενο στο μέλλον, αποφάσισα ότι. Έπρεπε να αναζητήσω την τύχη μου αλλού. Είσαι άνθρωπο που κάνει εύκολα αλλαγέ, ρισκάρει αλλαγέ. Κάνω εύκολα τι αλλαγέ. Ε, αυτό μου διαπιστώνει ο μεγαλώνοντα είναι ότι γίνομαι λίγο πιο συντηρητικό στην ετοιμότητά μου να κάνω τι αλλαγέ. Επάντω, ε, ε... ο πρώτερο βίο σου δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Είσαι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα. Διπλωμάτη. Ποιο ναι. διπλωμάτη είναι δύο 2000 πόσο. 2005 ήταν τότε. Ναι. 2005 ναι. να έχεις μια σιγουρότατη δουλειά ναι. η οποία έχει και την ανέλυξη θα μπορούσε να σου προσφέρει. Σήμερα θα ήσουν πρέσβη 100% και φάτσε τα τσεφίε. Ναι. Γιατί. Λοιπόν, ε, αναπάντεχη ερώτηση πρέπει να ομολογήσω γιατί. Ε, ε, διέγραψες το ζεστή που, που τον νούσε ότι έγινε. Ε, κοίτα, η πέρασε ήδη 20 ετία. Οπότε νομίζω ότι ε, η πάροδο του χρόνου αφήνει πολλά πράγματα πίσω. Η, η δουλειά στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν η πρώτη μου ε, κανονική δουλειά, να την, πω, να την, περιγράψω έτσι, μετά τι σπουδέ μου μετά το. Και μετά, το για να Εξωτερικών, πραγματικά θα θέλει μόχθο. Πάρα πολύ δύσκολε εξετάσει. Υπήρχαν οι εξετάσεις, ε, για τη ε, διαλογή μα, ε, με τι συνεντεύξει κλπ. Ε, ε, έμεινα στο Υπουργείο για περίπου δύο χρόνια, αλλά να θυμίσω ότι η περίοδο ε, μετά το 2004 ήταν μια πάρα πολύ ε, έντονη πολιτικά και κοινωνικά περίοδος ε, για όσους το θυμούνται για όσου μπορούν να. Έντονη, έντονη τοξική, πώ το. Έντονη, πολλέ φορέ τοξική, προβληματική, προβληματική κατάσταση που οδήγησε έτσι στην, στο να καταστραφούν στο να τσακωθούν οι οικογένειε μεταξύ του λόγω ακριβώ τη περίοδου του δημοψηφίσματο με το σχέδιο Ανάν. Έχασε φίλου. έχασα φίλους, αν και οι κοντινοί μου φίλοι είχαν στηρίξει την επιλογή του όχι, με επιχειρήματα, με σκέψεις... με, με γνήσια αγωνία πούμε, για, το, για το τι θα επικρατούσε. Ε, εγώ τότε είχα ψηφίσει με αντίστοιχε σκέψεις υπέρ του ναι, αλλά ε, νομίζω ότι η ποιότητα των σχέσεων μου, το βάθος των σχέσεων που είχα ε, ε, ήταν τέτοιο που δεν οδήγησε στο να έχω αυτό το, 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 το θέμα. Αλλά επιστρέφοντας στην Υπουργό Εξωτερικών έναν κατεξοχήν πολιτικών υπουργείων σε μια περίοδο όπου μετά το 2004 υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να ξαναβρεθεί ο τόνος, το αφήγημα για το τι θέλει να κάνει η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κυπριακή Κοινότητα με το ζήτημα του Κυπριακού. Ε, τις θέσεις που είχα εκφράσει, που είχα πιστέψει ε, ήταν γνωστέ, ήταν δημόσια καταγεγραμμένε. Υπήρχε αρθρογραφία στον, είχα αρθρογραφία στον πολίτη, την οποία συνέχισα με την ιδιότητα μου ως, ως διπλωμάτη. επιτρέπεται. επιτρέπεται εφόσον δεν ε, ε, αφορά ζητήματα της κάθε σου. Έχει το δικαίωμα να εκφράσει την, την άποψή σου. Δεν θα στα, τώρα. Ναι, προφανώ. προ ναι, ναι, ναι. Έγραφα ζητήματα τα οποία βλέπει στην, διάρκεια της, στην πορεία τη δουλειά σου, όχι. Αλλά ε, γνώμη για ζητήματα δημοσίου συμφέροντο, ειδικά στο πλαίσιο τη Κύπρου, το Κυπριακό. Ε, έτσι, ε, πέρασε μια διετία που ήταν δύσκολη για μένα, γιατί πολλέ φορέ κλήθηκα να δώσω εξηγήσει για τι απόψει μου, ανεπίσημα, πίσω από κλειστέ πόρτε. Uh, κάποια στιγμή το 2007 uh, είδα ότι uh, ούτε το, σύστομα, το σύστημα με σίγουρε, ούτε εγώ σίγουρα το σύστημα. Uh, και, uh, με κάτι μπορεί ενδεχομένω ελαφρά την καρδιά να είπα uh, τέλο, uh, αλλά στην ηλικία των 26-27 που ήμουν τότε, ένιωθα ότι είχα την ευχαίρεια, τη δυνατότητα να αναζητήσω άλλε uh, uh, επιλογές. Ένιωθα ότι ο τόπο, ο προ την διχοτόμηση. For the record, πιστεύω ότι έχω επιβεβαιωθεί ύστερα από 20 χρόνια. Ε, οπότε έκανα μια κίνηση η οποία ίσω σήμερα να μην την έκανα. Δηλαδή, επιστρέφω στο ζήτημα που είπαμε προηγουμένω ότι όσο μεγαλώνω, γίνομαι πιο συντηρητικό. Ε, αυτό μπορεί να δικαιώνει ενδεχομένω του γονεί μου, οι οποίοι ήταν υπέρ τη άλλη άποψη ότι σταμάτα, μην είσαι τόσο αυθόρμητο, μην προσπαθήσει να λύσει εσύ τα ζητήματα, δεν εξαρτούνται τα πάντα από σένα. Α, ε, αυτή θα ήταν η συμβουλή που θα είναι στον αυτό μου σήμερα. Αλλά ε, εντάξει, ο καθένα κρίνεται την ώρα που παίρνει τι αποφάσει του και δρά. Δεν σα σήκωνε το σύστημα, ούτε εσύ το σύστημα. Είσαι αντισυστημικό. Ε, θα, θα απέφευγα την ταμπέλα του, του αντισυστημικού ε, χάρη ε, κάποια ψευδού επαναστατικότητα, κάποια αντίδραση στο σύστημα. Αλλά νομίζω ότι σε διαφορετικέ στιγμέ τη ζωή μου είχα μια αντίδραση απέναντι σε ζητήματα, σε καταστάσει ε, δύσκολε που α, με ενοχλούσαν. Οπότε, ε, αντισυστημικό ίσω όχι, ενδεχομένω διαρκώ προβληματισμένο με προβληματικέ καταστάσει. Ωραίο. <laughs> Ωραίο. Έφυγε από το Υπουργείο Εξωτερικών, κατέληξε μετά στην νομική υπηρεσία. Ε, δούλεψα για περίπου 1,5 χρόνο ω δικηγόρο, στη μάχη με δικηγορία. Μετά αποφάσισα να κάνω ένα διακτορικό πάνω στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Φλωρεντία. Εξαναγκαστικές εξαφανίσει στο διεθνέ δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακριβώ Βλέπω ότι η ερευνητική σου ομάδα ε, είναι εξαιρετική στην, ε, ε, στην, στην ανακάλυψη των πληροφοριών. Θέλω να μείνω κοντινόν εν υπαρχή. Η ερευνητική μου ομάδα, εγώ μόνος. <laughs> παραμένει, παραμένει το κομπλιμέντο. <laughs> λοιπόν, λοιπόν, ναι. ε, γιατί τόσο βαθιά στα ανθρώπινα δικαιώματα Νομίζω ότι αν υπάρχει κάτι στο οποίο πιστεύω ε, συνειδητά με σχεδόν θρησκευτική ευλάβεια είναι η ιδέα της δικαιοσύνης και ειδικά η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, τόσο για την ίδια την αξία ενός ατόμου όσο και για την ανάγκη προστασίας συλλογικοτήτων δηλαδή μειονοτήτων, μικρών ομάδων, ευάλωτων ομάδων ε, ανθρώπων που κάποια στιγμή τους, στη ζωή του για τον ΑΒ λόγο ένιωσαν, βρέθηκαν σε μια μειονεκτική θέση. Έχω μια αυτόματη ροπή να τίνω προς τον αδικημένο, προς τον καταπονημένο, χωρί ε, χωρίς υπεροψία, ε, γιατί αντίστοιχα εγώ, έχω βρεθεί και εγώ σε, ε, σε σε τέτοιες, τέτοιες καστάσης Οπότε νομίζω ότι η επιλογή του να ακολουθήσω ακαδημαϊκά για μια περίοδο την έρευνα σε ένα θέμα που είχε να κάνει με του αγνοωμένου, οι εξαφανίσει ουσιαστικά ναι, ναι, ναι. σε αυτόν αναφέρονται, είχε να κάνει ακριβώ με το συνδυασμό του πολιτικού ζητήματο μαζί με την αγάπη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επειδή έκανε αναφορά στου αγνοωμένου, ναι. να αλλάξουμε λίγο όπω το είχα προγραμματίσει, πριν από δύο χρόνια, το 2022, εξέδωσε ένα βιβλίο. Δέκας είναι ένα μύθι για το Κυπριακό με αυτόν τον εξαιρετικό εξώφυλλο το πουλί που επέτασε. Ναι, τον γραφίτι. Ναι. ναι, τον γραφίτι. Είχε πει σε μια συνέντευξή σου ότι στο Κυπριακό δεν είναι κανένα αθώο. Ότι Πιστεύω ότι η ελίτ του τόπου δημιουργούσε για δεκαετίε ένα αφήγημα παράλληλη πραγματικότητα για να δικαιολογήσει τι αστοχίε τη και να χειραγωγήσει την κοινωνία. Ε, δεν το εννοώ φυσικά με συνωμοσιολογικού όρου, και έκανε και μια αναφορά πάνω στου μύθου και για του αγνοούμενου. Ακριβώ. Πολλοί λένε, νομίζω πω πλέον και ο κόσμο αντιλαμβάνεται το, πω πολλοί έκαναν καριέρα πάνω στον Κυπριακό στην Κύπρο, βάσεισαν τι καριέρε του εκεί. Αυτή η μύθη, το κυπριακό, δεν έχει λυθεί σήμερα μετά από μισό αιώνα mm. λόγω Και λόγω Νομίζω ότι, ειδικά με το παράδειγμα των αγνωμένων που είπαμε, νομίζω ότι η γενιά μας και οι γενιές που ακολούθησαν μεγάλωσαν με τον εμβληματικό αριθμό των 1619 αγνομένων. Αν πάμε να δούμε τα στοιχεία που έχουν καταδεθεί επίσημα στις... Διάφορε ε, στην Διερευνητική Επιτροπή Αναγνωμένων, θα δούμε ότι ο αριθμό είναι πολύ μικρότερο και είναι ένα αριθμό ο οποίο αφορά επίση και του ε, τουρκοκύπριου. Ε, προσωπικά εγώ έγινα 24-25 χρονών για να μάθω ότι υπήρχαν και τουρκοκύπριοι αγνόμενοι. Και όχι το... μόνο το 74. Και όχι μόνο το 74. Και όχι μόνο ε, ακριβώ την περίοδο 63-64 πάλι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι γνώμενη, το ίδιο και το 74 στα ιστορικά πλαίσια τη εποχή τη κάθε περίοδου. Οπότε αυτέ οι, οι μικρέ πόρτε που ανοίγουν δημιουργούν άλλα ερωτήματα. Γιατί κάποιο εξαφανίζεται, ποιο είναι αυτό που με εξαφανίζει, με ποιον, ποιον τρόπο έγιναν όλα αυτά, τι ήθελαν να, να επιτύχουν, Αν δει κάποιο. Αρκετέ περιπτώσει, μεμονωμένε περιπτώσει αγνοωμένων, θα διότι ότι τα χτυπήματα πολλέ φορέ ήταν τυφλά. Κάποιο βρέθηκε στο λάθος τόπο, στη λάθο στιγμή, πλήρωσε χωρί να φέρει κάποια ευθύνη για, το, για μια αντίστοιχη περίπτωση εξαφάνιση κάπου αλλού. Να επιστρέψω στο ερώτημα για το αν οι μύθοι διατηρούν τον Κυπριακό. Είναι και οι μύθοι. Νομίζω ότι ε, και στην Ελληνική Κοινότητα και στην Ουρκοκυπριακή έχουν χτιστεί τα παράλληλα αφηγήματα που οι παράλληλε πραγματικότητε που έχουν να κάνουν με ε, το Κυπριακό το, και τα οποία αφηγήματα, οι οποίοι οι μύθοι δίνουν διαρκώ την ε, δικαιολογητική βάση για να συνεχίσουμε στον αέναν των κύκλων των ευθυνών, του φταίει ο που οδηγεί τελικά στην, ε, στην μη επίλυση του Κυπριακού πρέπει να ξεχάσουμε για να το λύσουμε. Όχι. Νομίζω πρέπει να δικαιώσουμε τα θύματα μέσα από τη λύση. Η λύση θα είναι η δικαίωση των θυμάτων, είτε των αγνωμένων και των συγγενών τους ή και άλλων θυμάτων που υπήρξαν α, από το, α, στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Δηλαδή, γιατί έχουν υπάρξει για άλλες περιπτώσεις και πριν την ανεξαρτησία διακοινωτικών σύγκρουσεων. Μία, Μία δικαίωση, ναι. ένα αφήγημα κάποιον να μην αφήκουμε Τούρκο. Mm -hmm. Έτσι. Νομίζω ε, δεν αντέχει σε σοβαρή ε, κριτική ε, το επιχείρημα. Το να μην αφήσουμε τουρκων Τούρκο είναι οι ακρές, ε, ε, θέσεις οι οποίες εκφράζονται με, 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 με σκοπό ουσιαστικά να εξαφανίσουν τον άλλον από το χάρτη, από την ιστορία, από την ε, ε, παρουσία του στην Κύπρο. Ε, Είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε μαζί. Ε, αν το μέλλον το, το φέρει έτσι, που να είμαστε δίπλα-δίπλα, είτε λόγω μια λύση δύο κρατών, είτε λίγο κάποια διχοτόμηση, είτε διαιώνιση του στάντου κουβώ, ή μέσα από μια λύση η οποία θα μα φέρει μαζί, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε μαζί. Είναι εύκολο να αλλάξει η βάση λύση του Κυπριακού. Δηλαδή, κάποιοι προτάσουν να μην πάμε τη ζωνική τη κοινοτική ομοσπονδία, πάμε να προτάξουμε ξανά. Ένα κράτο που να μην έχει διαχωριστικέ γραμμέ, να μην χωριζεί το λαό και να ζήσουμε ξανά Ελληνοκύπριοι Τουρκοκύπριοι. Είναι εφικτό, Νομίζω δεν είναι. Και ο λόγο είναι ότι αν σήμερα, χάρη πειράματο, α σκεφτούμε μαζί, σήμερα διαμαγιάς, ξαφανίζονται τα αρχαία Φεύγουν. Δεν υπάρχουν. Δεν σταματάει η ύπαρξη τη κατάσταση. Βρισκόμαστε ξανά με το στάτους που είχαμε το 1960. Είμαστε λίγο πριν τα επεισόδια του 1963. Ναι. Τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος, συγκεκριμένα βέτο και για τις δύο πλευρές, καθορισμένες πλειοψηφίε ε, εκπροσώπησης στη Βουλή, στις κοινωνικές συνελεύσεις. Νομίζω ακριβώς ε, το επιχείρημα που λες είναι μια επιστροφή στο παρελθόν, ενώ αυτό που έχουμε ανάγκη εμείς είναι μια φυγή στο μέλλον. Ένα ενιαίο κράτο καλύτερο από το Ενίον κράτος σημαίνει ότι ε, θα πρέπει να ξεχάσουμε την εκπροσώπηση της κάθε κοινότητα σε διάφορα επίπεδα εξουσίας. Ε, με τα σημερινά δημογραφικά δεδομένα, τούτο μπορεί να σημαίνει ότι η ελληνική κοινότητα θα μπορεί ουσιαστικά μέσα από μια εφαρμογή της αρχής της πλειοψηφίας να αποφασίζει για όλα σε μίαν ή δύο γενιές από σήμερα ενδεχομένως όχι. Οπότε όσοι σκέφτονται πάνω σε αυτή τη βάση, νομίζω ότι ούτε ε, για τη μια κοινότητα δουλεύουν, ούτε για την άλλη, μάλλον δημιουργούν τις ηθίγες για νέε συγκρούσεις. Είπε ότι το 2004 ψήφισε ναι στο σχέδιο Ανάν γιατί φοβόσουν, έβλεπε την διχοτόμηση που έρχεσαι και είπε τώρα πριν λίγο, 20 χρόνια μετά νομίζω επιβεβαιώθηκα. Έχει έρθει η διχοτόμηση. Έχει έρθει πιο κοντά. Πόσο κοντά είναι, Νομίζω ότι. Επειδή έμεινε αυτό το γραφικό πλευρά των δημοσιογράφων και των πολιτικών, είμαστε στο παρά 5, 4, ναι. 3, 2, 1, στο και 5 πλέον. Κάποιοι λένε. Ναι. Πού βρισκόμαστε. Νομίζω. Α, εγώ θέλω να το, να, να το πω λίγο διαφορετικά ω εξή. Νομίζω ότι μέσα στον προβλεπτό χρονικό ορίζοντα των επόμενων χρόνων, αν δεν υπάρξει μια. χρόνων, πόσο. χρόνων, νομίζω ότι ε, δεν θα έβλεπα πέραν τη δεκαετία νομίζω ότι ε, χωρίς λύση, χωρίς λύση στη βάση της ομοσπονδίας που είπαμε, νομίζω ότι η, το επόμενο στάδιο θα είναι κάποιο τους αναβάθμιση της σημερινή κατάστασης που υπάρχει στα κατεχόμενα α, μέσα από εμπορικές οικονομικές αλλά και τα άλλη. υπάρχει πολύ, πολύ, πολύ συχνά η, η χρήση της τα ναι, 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 ναι. ή τη κοσοβο οι περιστάσει στα δύο αυτά παραδείγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Α μην μπλέξουμε με τα νομικά και τα πολιτικά. Χάρη συζήτηση, α το πούμε έτσι. Ε, το οποίο είναι να δημιουργήσει ουσιαστικά δύο ή και τρει ταχύτητε ε, για το πώ μα βλέπει ο κόσμο. Κάποιοι θα συνεχίσουν με τη σημερινή κατάσταση να αναγνωρίζουν την δημοκρατία, κάποιοι άλλοι όχι, κάποιοι άλλοι θα είναι στο ενδιάμεσο. Όσα βιώνουμε σήμερα με την Παλαιστίνη, όπου βλέπει διάφορε διαβαθμίσει του γκρίζου, Οπότε είναι το σενάριο μου. Δεν θα ήθελα να, να δω να, να, να συμβαίνει. Πας μετά. Έκλεισε το κεφάλαιο. Συνεχίζουμε Κυπριακών. Φεύγουμε από αυτήν ναι, την ναι. φιλοσοφική εντό εισαγωγικών <laughs> συζήτηση. Είσαι στην νομική υπηρεσία ναι. και έχει την τύχη, την κατάρα. Δεν ξέρω να βρεθεί σε Μον Πελεράν, σε Γενέβη και σε Κραν Μοντανά. Ναι. Πώ βίωσε, Πώ ένιωσε ότι ήσουν. Ενδεχομένω τι πιο σημαντικέ, τι πιο κρίσιμε στιγμέ τη ιστορία, ήσουν παρόν, ήσουν εκεί. Ναι. Ε, πρώτα απ' όλα να πω ότι ήμουν μέλο ε, τη ομάδα στήριξη του διαπραγματευτή, ναι. λόγω τη θέση μου, όπω είπε, στην νομική υπηρεσία. Α, εξαιρετικά σημαντική εμπειρία για μένα, γιατί τούτου του το, το είδου οι διαδικασίε συμβαίνουν κάθε κάποια χρόνια, όπω είπαμε προηγουμένω. Ή, ή once in a lifetime. Οπότε βλέπει θα έλεγα πώς λειτουργούν τα γρανάζια της ιστορίας και της διεθνούς πολιτικής από πρώτο χέρι. Α, οπότε μπορείς να δεις από κοντά τις σχέσεις που αναπτύσσονται, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται τα, τα θέματα, πώς κάθε πλευρά και οι, οι δύο κοινότητε, αλλά και οι εκπροσώποι των άλλων χωρών α, λειτουργούν τη Ευρωπαϊκή Ένωση των Ηνωμένων Εθνών. Είπε ευχή και καντάρα. Νομίζω ότι αν υπάρχει ένα πράγμα στη ζωή μου το οποίο εμπίπτει ακριβώ την κατηγορία τούτη είναι η εμπειρία που είχα μέσα στι διαπραγματεύσει να δω την εξέλιξη, την άνοδο, την αισιοδοξία, την προσδοκία, αλλά ταυτόχρονα την κατάρρευση, το κλείσιμο της διαδικασίας, το οποίο για μένα ήταν έναν εξαιρετικά επώδυνο γεγονός. Πίστεψε κάποια στιγμή, ειδικότερα στο Κράν Μοντανά, ότι απαναγία μου, φτάσαμε στο τέλο. Την. Θετική κατάληξη. Ότι θα καταλήγαμε κάπου. Ναι. Την τελευταία νύχτα. Την τελευταία νύχτα πριν. στο περίφημο τελευταίο δείπνο, που δεν ήμουν παρόν, ήταν μόνο ο τότε πρόεδρο τη Δημοκρατία μαζί με τον διαπραγματευτή και αντίστοιχα από τι άλλε πλευρέ. Είναι μια νύχτα την οποία θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Είμαστε στο λόμπι του ξενοδοχείου, όλε οι αντιπροσωπείε. Αναμένοντα πληροφόρηση, αναμένοντα uh, την, uh, την κατάληξη, uh, είχα μια προσδοκία. Προσπάθησα να κρατήσω κάποιε σημειώσει το βράδυ uh, για να κρατήσω τι σκέψει μου, για το τι ένιωθα, τι σκεφτόμουν, για το τι μπορεί να έφερνε uh, η επόμενη μέρα. Με έγραφε ουσιαστικά την ιστορία. Ε, κατά κάποιον τρόπο ναι, τουλάχιστον όπως την, την, την ευθύγη ναι. μου γωνιά. Ε, και χάρην υπενθύμηση μου κυρίως για τα χρόνια που θα, που θα ακολουθήσουν. Ε, δυστυχώς η κατάληξη ήταν αρνητική. Ε, μια πολύ έντονη μνήμη που έχω από την νύχτα της, του, του δείπνου ήταν όταν βγήκαν οι αντιπροσωπείες. Οπότε όλοι μας πήγαμε προς το προς το, τις αντίστοιχες ομάδες που ήμασταν. Ε, πολύ χαρακτηριστικά α, τους ε, συναδέλφους από την την αντιπροσωπεία να έχουν μαζευτεί γύρω από τον α, Μουσταφά Κιντζή. Κάποιοι να ξεσπούν σε κλάματα. Α, να υπάρχει έτσι μια αίσθηση α, τέλους, ενό μα... 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 <Dartmouth> ματέωσης ενός game over. Ε, πολύ χαρακτηριστικά η αίσθηση που έχω χωρίς να καταλαβαίνω είναι ότι ο κ. Ακίντζη προσπαθούσε να παρηγορήσει τα μέλη τη διαπραγματευτική ομάδα, ανθρώπου στην ηλικία μου, που, τους οποίους, με του οποίου είχαμε συνεργαστεί στη διάρκεια περίπου 2-3 χρόνων σε διαπραγματεύσει στη Λευκοσία και στα άλλα μέρη που αναφέραμε. Επίση, δική μα. Α... Τι σα είπε, ο πρόεδρο, εκείνη τη στιγμή που βγήκε. Εκείνη τη στιγμή. Α... Νομίζω μια εικόνα που έχω είναι ε, να κινείται προς, προς τα έξω και να, να λέει «Ε, τελειώσαμε». Ε, αλλά να υπάρχει μια στις μπούλας γυρω γύρω-γύρω γιατί ταυτόχρονα ε, προσπαθούσαμε να δούμε να, την αντίδραση του... Ε, να πάρουμε κάποια αντίδραση από τον κύριο Μαυρογιάννη, τον διαπραγματευτή, για να καταλάβουν τι έγινε και πώς έγινε. Αλλά οι στιγμές ήταν αρκετά έντονες... Ο, ο πρόεδρο ήταν με την ομάδα των στενών συνεργατών του. Οπότε το τι έμεινε από τη νύχτα για μένα ήταν έτσι μια ανησυχία που εκφράστηκε από τον κύριο Μαυρογιάννη για το τι θα γινόταν το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα σε σχέση. Αν θυμάστε, τότε μιλούσαμε πάρα πολύ για τα ζητήματα των ερευνών στι θαλάσσιε περιοχέ τη Κύπρου, ναι. για το φυσικό αέριο, τη στρατιωτική παρουσία τη Τουρκία. Συνθήκε δηλαδή που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια μικρή ή μεγάλη κρίση. Ε, οπότε ε, οι εικόνε, οι αναμνήσει, οι κύριε που έχω από τη ε, νύχτα ε, είναι, είναι αυτέ. Πράγμα εμπειρία. Μεγάλη εμπειρία. Ε, καθοριστική εμπειρία. Ε, ε, Έχασα την ελπίδα εκείνο το βράδυ. Έχασα την ελπίδα τι επόμενε μέρε. Ε, το ίδιο το βράδυ. Ένα συνειδητοποιή. Νομίζω ακριβώ όπω χτυπά, ακόμα έχει ένα τραύμα το οποίο να αρκετά ζεστό. Πρέπει να κρυώσει. να κρυώσει. κρυώσει. Νομίζω τι επόμενε μέρε, τι επόμενε εβδομάδε, ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι ε, ενδεχομένω η κατάρρευση τούτη τη διαδικασία να ήταν και η ολοκλήρωση, ο ιστορικό κύκλο αυτού που ονομάζαμε προηγουμένω. Βάση ομοσπονδία κλπ. Η φυγή σου από την Κύπρο το 2017 ναι. εν πολλής καθορίστηκε και από αυτή την κατάρρευση του κράτου Μοντανά. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι της απογοήτευσης που ένιωσα τη, η απώλεια της ελπίδας ε, ήταν σημαντικό παράγοντα που βάρει είναι στο να πω ε, να αναζητήσω κάτι διαφορετικό και για μένα και για την οικογένεια μου στο εξωτερικό. Μία παρέθεση με το Αφήσαμε το πίσω. Ναι. Είπαμε ότι είσαι στην Χάγη, να μην του κάθεσε κανεί διακοπέ. Ούτε μόνο ποδήλατο. Ούτε μόνο ποδήλατο. <laughs> ναι, είναι παιδί στη Χάγη με τα δύο του παιδιά. Το ποδήλατο να πάει στη δουλειά του στο σούπερ μάρκετ του, ούτε κίνηση στου δρόμου. Τώρα που είσαι στην Κύπρο, φρίκι. Ε, υποφέρω. Υποφέρω λόγω θερμοκρασία, υποφέρω λόγω ε, τροχιά κίνηση, υποφέρω λόγω οδηγή συμπεριφορά. Ε, οπότε, ναι, νομίζω ότι τα τρία μαζί συρθέτουν φρίγγι όπως το, όπως το είπες. Νομικός υπάλληλο στην Eurojust. Ακριβώς. Η Eurojust είναι ένας οργανισμό τη οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με την ποινική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασχολείσαι με θέματα που έχουν να κάνουν με την Κύπρο. Όχι, ασχολούμαι με θέματα που έχουν να κάνουν με την λειτουργία του ίδιου του οργανισμού την... Αλλά όχι, όχι με υποθέσεις Όχι με υποθέσεις που αφορούν α, την Κύπρο άμεσα ή έμεσα. Και κάπω εδώ, αφού είπαμε και τα επαγγελματικά του, πάμε να δούμε τι εκλογές. Μάλιστα. Μέσα σε αυτή την απογοήτευση για την Κύπρο, μέσα σε, αυτή το, μέσα σε αυτόν το υποφέρο σε κάποιου <laughs> τομεί τη Κύπρου, ο Νικόλα, τον οποίο βλέπαμε εμεί συνήθω καλεσμένο ω δικηγόρων, ακαδημαϊκών, στο αντικείμενο σε σχέση με τι εξελίξει των Κυπριακών τότε, ξαφνικά υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Volt. Ναι. Γιατί με το Volt, ενώ αέρα τη Χάγη. Ε, μπορεί να είναι και ο αέρα τη Χάγη, γιατί υπάρχει και Volt Ολλανδία, όπω υπάρχουν και Volt ε, σε διαφορετικέ χώρε. Ο αέρα τη Χάγη είναι ο αέρας της Κύπρου. Νομίζω το... τα δύο πράγματα που φέρνουν μαζί οι δύο χώρε. Ο αέρα που θα ήθελε να έχει η Κύπρο, μάλλον. Ναι, όχι όμως από την αίσθηση του ε, να μεταφέρουμε σε μια λογική copy-paste ε, το τι μπορεί να συμβαίνει στην Ολλανδία ή ε, σε κάποιε άλλε χώρε στην Κύπρο, αλλά αν υπάρχει μια ανάγκη ε, από την πλευρά μου σε σχέση με το θέμα, είναι ε, ένα πείσμα, μια ερώτηση είναι γιατί όχι και στην Κύπρο, ε, όχι μόνο η ίδια η ιδέα του Βολτ, του αλλά. Uh, ο ευρωπαϊκό τρόπο λειτουργία. Uh, γιατί με το Volt. Το Volt uh, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι το πρώτο πανευρωπαϊκό κόμμα. Λειτουργεί uh, σε διαφορετικά κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ευρωπαϊκά κράτη που δεν είναι μέσα στην Ένωση. Νομίζω σήμερα έχουμε 31 διαφορετικά παραρτήματα. Τούτο μα δίνει τη δυνατότητα να φτιάχνουμε πολιτικέ, να σκεφτόμαστε, να συζητούμε για πράγματα που μα αφορούν όλου για να σκεφτόμαστε πώ μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στι χώρε μα. Νομίζω ότι τα πράγματα που με ελκύουν, που με, με τα οποία ταυτίζομαι στο World, είναι προφανώ τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού μιλήσαμε για τα θέματα έμφυλη ισότητα, δικαιώματα των, και προστασία τη ΛΟΑΤΚΙ, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ζητήματα κοινωνική δικαιοσύνη που μπορεί να αφορούν οποιαδήποτε οποιοδήποτε πτυχή τη κοινωνική μα λειτουργία. Συν. Η ανάγκη να μιλήσουμε για το μέλλον, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση, με την τεχνητή νοημοσύνη, με πολιτικέ που θα καθορίσουν δηλαδή όχι μόνο τη ζωή μα στην Κύπρο αλλά και πανευρωπαϊκά την επόμενη πενταετία α, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε, εγώ νιώθω ότι είμαι σε έναν χώρο ο οποίο είναι Οικείως. εξαιρετικά οικείο και λόγω των ατόμων και λόγω των πραγμάτων τα οποία πρεσβεύουν. Ε, ελπίζω η προσπάθειά μα να βρει απήχηση γιατί. Δεν είναι μόνο α, οι μεμονωμένες ευρωεκλογέ που έχουν σημασία. Είναι επίσης α, και σε, η, η διάρκεια σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα η δυνατότητα να φτιαχτεί, να εγκαθιδρυθεί ένας χώρος που να εκφράζει όλους αυτούς που δεν μπορούν να εκφραστούν διαφορετικά από τα υπάρχοντα σχήματα. Πόσο χρόνο είσαι? 44. Είσαι 44 χρονών. Ψήφιζε, φαντάζομαι, πάντα. Ναι. Ένα από αυτά τα σχήματα τα οποία ψήφιζε πάντα κάτι συγκεκριμένο ή η κοινή σου ψήφιζε περισσότερα από δύο κόμματα. Προετοιμάστηκα βλέποντα την συνέντευξη τη λύση. Για να μα πει ότι κάνουμε τι ίδιε ερωτήσει σε όλου. Όχι, για να πω ότι ήρθα προετοιμασμένο. Έχω ψηφίσει δύο διαφορετικά κομμάτια στη ζωή μου. Έχω ψηφίσει σε διαφορετικέ εκλογέ διαφορετικά κόμματα. Οπότε νιώθω ότι ανταποκρίνομαι σε συγκεκριμένε περιόδου, στα ζητούμενα τη περίοδου. Το ερώτημα ναι. είναι, δεν υπάρχει κάποιον από τα κόμματα εκείνα τα οποία κατά διαστήματα έχει ναι. ψηφίσει από αυτά τα δύο κόμματα που αν είχε το ενδιαφέρον από ναι. πριν να πολιτευτεί ή να τρέξει ευρωεκλογέ, να έχει κάποια ναι. επαφή μαζί του. Ή πλέον έχουν καταρρεύσει για σένα τα κόμματα Υφιστάμενα τα παλιότερα στην Κύπρο. Νομίζω ότι δεν έχουν καταρρεύσει. Εξακολουθούν να εκφράζουν έναν κομμάτι τη κοινωνία, έστω για να αυτόν τον κομμάτι στη Οπότε νομίζω θα ήταν αλαζονικό να πω ότι έχουν καταρρεύσει. Προφανώ είναι σε, σε πορεία φθορά. Για να γίνω πιο συγκεκριμένο, έχω ψηφίσει και ΑΚΕΛ και στην, στην ενήλικη ζωή μου και σε προεδρικέ και σε βουλευτικέ και σε τοπικέ εκλογέ. Νομίζω ότι Uh, το πρόβλημα του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι η επαφοντερίζουσα στάση στα ζητήματα της κοινωνικής ατζέντα uh, και στον τρόπο με τον οποίο θέλει αφενός να εκφράσει ένα φιλελεύθερο κομμάτι αλλά ταυτόχρονα uh, έναν κομμάτι της εκλογικής του βάσης και της uh, κομματικής ιεραρχίας είναι κατά την άποψη μου εθνικιστικό και uh, οριακά uh, ακροδεξιό. Ε, ταυτόχρονα το Αγγέλ ε, με όσες θετικές πτυχές ε, 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 μπορεί να έχει η στάση του σε θέματα που μπορεί να φορούν το σε κοινωνικά ζητήματα θεωρώ ότι εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από έναν στον ευρωσκε... ευρωσκεπτικισμό και ε, ε, νομίζω ότι να πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση του απέναντι στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει πιο ε, θελκτικό σε μια μερίδα τη κοινωνίας που μπορεί να βλέπω εγώ τον αυτό μου. Προς το παρόν όμως εγώ εκφράζομαι ε, καθαρά μέσα από έναν Ευρωπα... πανευρωπαϊκό κόμμα που όμως δεν είναι ένας ευρωπαϊσμός. Παλιά υπήρχαν οι Ευρωλιγούριδε. Δηλαδή ό,τι πει η Ευρωπαϊκή mm -hmm. Ένωση... Ε, κοινωνένη. Ε, ναι. Νομίζω ότι αν υπάρχει νόημα στην λέξη του ευρωπαϊσμού σήμερα είναι ένα ασκής καλόπιστη... Τεκμηριωμένη κριτική απέναντι στο τι είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να συνεχίσει να υπάρχει. Ευρωπαϊκή. Να υπάρχει και να την κάνει και καλύτερη. Όχι ε, το είδο τη κριτική που βλέπουμε κυρίω από ακροδεξιά σχήματα τα οποία θέλουν να μα επιστρέψουν σε μια περίοδο μονοτισμού, και να καταστρέψουν το συνολικό project τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Πήγε εσύ στο Βόλτ, ήρθε το Βόλτ σε ένα. Πώ έγινε η πρώτη επαφή, ναι, το ε, φλερτ. Το φλερτ. Ε, παρακολούθησα την ε, σύσταση του Βόλτ ε, των ε, περασμένων Δεκέμβριων ε, μέσα από τα μέσα μαζική ενημέρωση, τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ε, τα πράγματα που είδα στην ιδρυ, ιδρυτική του διακήρυξη, στο μανιφέστο του ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Ε, μπορώ να πω ότι σχεδόν 100% νιώθω ότι ε, θα μπορούσα εγώ να είχα γράψει τα. Τα, 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 τις βασικές θέσεις που έχουν και τις προτεραιότητες τους. Μετά ακολούθησε μια επικοινωνία με κάποια άτομα του Volt από πλευρά τους που με ρώτησαν αν θα με ενδιαφέρει να, να βοηθήσω την προσπάθεια. Η αρχική μου πρόθεση ήταν να βοηθήσω στην ετοιμασία θέσεων, στην ε, τεκμηρίωση, στην έρευνα που θα μπορούσε να βοηθήσει τα πρώτα στάδια της λειτουργίας του Volt. αλλά η δική τους ιδέα ήταν να... Ε, συμμετέχω στο Ευρωπαϊκό Ψηφοδέλτιο με πολύ μεγάλη χαρά το κάνω. Ε, αφού μου είπε καλό ότι δεν σου τη λύση, ένα σου κάνουμε την ίδια ανερώτηση. Ναι. Άγνοια κινδύνου για το που πήγαινε, Καμία. Μάλλον το, το αντίθετο. Ε, ε, σαφέστατη εικόνα για το που μπαίνω. Άγνοια ω προ το τι απαιτεί μια προεκλογή. Τούτο μπορώ να το ομολογήσω ε, σε σχέση με την. Uh, με το πώς uh, χρησιμοποιείς τα μέσα κοινωνική δικτύωση, με το πώς βρίσκεις, πώς μιλάς uh, με, uh, με τον κόσμο για τα διάφορα ζητήματα που να απασχολούν, αλλά νιώθω ότι ήταν ένα, uh, μια ωραία εμπειρία που καρχά μου έδωσε την ευκαιρία να βρεθώ στην Κύπρο ξανά εκτός προγράμματος για uh, να ασχοληθώ με πράγματα που με ενδιαφέρουν, που με ασχολούν, που, 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 έχω αγωνία. Πώς πάει η Κύπρος βλέποντας την από εξώ, Νομίζω, ε, ε, σκέφτηκα να σου απαντήσω με νούμερα αριθμούς και στατιστικές ε, επίσημα πράγματα. Θέλω να πω κάτι άλλο, κάτι πιο ανθρώπινο, πιο ίσως πιο χειροπιαστό. Σχεδόν όλα τα άτομα με τα οποία έχω μεγαλύτερη ή μικρότερη ή συχνότερη ή πιο αραιή επαφή ε, που μένουν στην Κύπρο, ε, το, το νήμα που ενώνει τις συζητήσεις μας είναι ότι το μέλλον είναι δύσκολο το μέλλον δεν υπάρχει μέλλον. Δηλαδή, ακούω του την συζήτηση, ακούω την, τη, φράση σε διαφορετικέ περιστάσει χωρί αυτά τα άτομα να γνωρίζονται μεταξύ του. Οπότε, ήδη αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δείχτη για το πώ πάει η Κύπρο. Δηλαδή, η ίδια το καθρέφτισμα, καθρέ... στο... το καθρέφτισμα μας ως κοινωνία, ως άτομα για το τι θέλουμε ξεκινώντας από το μικρό μας στενό, ατομικό, οικογενειακό κύκλο, μπες το όπως θέλεις μέχρι τα ευρύτερα ζητήματα που μπορεί να αφορούν μια κοινωνία όπως τη δική μας. Οπότε νομίζω ότι η κυπριακή κοινωνία θέλει ένα καλό ταρακούνημα για να αλλάξει ρότα. Αλλάξε ρώτα με τον Νίκο Χριστότολη. Τον πρόεδρο τη Δημοκρατία υπήρξατε και κάποια στιγμή συνάδελφοι. Το 2005 στο Υπουργείο Εξωτερικών τον είχε ναι. γνωρίσει. Τον είχα γνωρίσει, ναι, ήταν στην Κύπρο. Για, για μια περίοδο είχα, είχα συμ, είχαμε συμπέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά είχαμε λίγη επαφή λόγω διαφορετικών αρμοδιοτήτων. Πώς ε, Πώ τον κρίνει σαν πρόεδρο, είμαι, είμαι εξαιρετικά απογοητευμένο. Δεν τον είχα ψηφίσει, δεν τον είχα στηρίξει. Ε, νομίζω ότι τα στοιχεία που χρειάζεται ο Κύπρος πρόεδρος σήμερα δυστυχώς ο πρόεδρος δεν τα, ο πρόεδρος Κυστολίτης δεν τα έχει. Μπορεί να, να καταφέρνει διαφορετικά κάποια άλλα πράγματα σε σχέση με, τις, με, την, με τον κοινωνική, την, κοινωνική του θέση, με την κοινωνική του ρόλο, τον, τον τρόπο που α, σε αναστρέφεται σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι για τη θέση που σήμερα έχει, μάλλον α, δεν θα είχα θετική αποτίμηση της θητεία του μέχρι τώρα. Υπάρχει μια αισθήση ακυβερνησίας. Υπάρχει μια αισθήση ότι το καράβι πάει Όπω να είναι, όπου να είναι, χωρί να υπάρχει ένα σχέδιο και χωρί να υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να το κατευθύνουν. Επειδή έχει εμπειρία και στο Κυπριακό, να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Μπορεί η Ευρώπη να καθορίσει το παιχνίδι στα του Κυπριακού, όχι. ένας Ευρωπαίος... Όχι. Ε, δεν μπορεί. Ε, θεωρώ ότι. Καταλαβαίνω το ερώτημα. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Επειδή... Άρεσε μου γιατί απευθεία. Όχι, όχι γιατί για δύο, νομίζω για κάποιου συγκεκριμένου λόγου. Το πρώτο είναι ότι πρώτα απ' όλα, επειδή έχω ακούσει το, ερώ, ερώτημα, το παρόμοιο ερώτημα σε πολλέ άλλε περιστάσει, υπάρχει μια αίσθηση ότι εμεί ω φτωχοί συγγενεί του κλαμπ τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περιφέρουμε το δίκαιο μα, το πρόβλημά μα σε κάθε έναν από του υπόλοιπου 26, ζητώντα ταπεινά να μα βοηθήσουν για το πρόβλημά μα. Τούτο είναι μια προβληματική ε, περίσταση. Είναι, τούτον, είναι αν... ο λόγος, Νικόλα, με συγχωρείς ναι. που σε διακόπτω εγώ τώρα. Ναι. Όταν μπαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, ναι. μπαίναμε με όλον τον κόσμο να έχει την ελπίδα θα μπούμε στην Ευρώπη για να λύσουμε το Κυπριακό. Εκτός και αν από τότε ήταν, ήταν ψευδέστηση ότι μπορούσε η Ευρώπη. Μπορεί τότε όταν ήμασταν έξω από το χώρο να το αντιλαμβανόμασταν διαφορετικά. Νομίζω ότι ήταν ψευδέστηση, ήταν μια ψευδέστηση που καλλιεργήθηκε ακριβώ από τι ελίτ για τι οποίε διάβασε προηγουμένω ένα απόσπασμα από το, από το βιβλίο που, 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 είχα εκδώσει. Α ας μην ξεχνάμε ότι το 2004 το στίχημα, η διευθέτηση, η κατανόηση που υπήρχε μεταξύ των μέρων ήταν ότι α, η λύση και η ένταξη θα πήγαιναν μαζί. Οπότε δεν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσουμε τον Κυπριακό. Θα μπαίναμε με λιμένο τον Κυπριακό. Ε, αυτό δεν έγινε για τους λόγους που έγιναν. Το, το, νομίζω το θέμα είναι εξαντλημένο γενικά. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φτιάχτηκε για να λύσει το ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ε, ούτε μπορεί να υπάρξει ε, αυτή η περίφημη ευρωπαϊκή λύση για την οποία να ακούσαμε τόσα πολλά από το 2004 και μετά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να υποδεχτεί τη διευθέτηση την οποία εμείς θα βρούμε μαζί με τους Τουρκοκύπριους και τα υπόλοιπα κράτη που είναι μέσα σε αυτήν την ιστορία, την Ελλάδα, τον Ενωμένο Βασίλειο, την Τουρκία, και να βρει τι κατάλληλε προσαρμογές έτσι ώστε να είμαστε έναν κανονικό λειτουργικό κράτο εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πρέπει αυτό ο μύθο να σπάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα, για τη σημερινή σου παρουσία. Να ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρε. Για ώρες. Είσαι αισιοδόξο για τι ευρωεκλογέ. Είμαι αισιοδόξο για τι ευρωεκλογέ. Για το Βόλτ, πώ θα πάει. Νομίζω ότι το Βόλτ έχει τα φόντα να καταγράψει μια α, δυναμική παρουσία, έτσι ώστε να συστηθεί με θάρρο, με αυτοπεποίθηση στην κυπριακή κοινωνία και να δει και πιο μακροπρόθεσμα τον ορίζοντα για άλλε εκλογέ και για άλλε περιστάσει που θα κληθούμε να εκφράσουμε μια μέρηδαν κόσμου η οποία σήμερα σφιχτιά δεν βρίσκει κανάλι επικοινωνία. Και την επόμενη μέρα των εκλογών στο Volt. Και την επόμενη μέρα στο Volt. Ε, ε, σίγουρα όχι σε εκλογική είναι, ε, διάταξη μάχη, αλλά ναι, η, η συμμετοχή μου δεν είναι συγκυριακή, δεν είναι μόνο για τι ευρωεκλογέ. Ελπίζω να μπορέσω έστω και από τη Χάγη να μπορέσω να βοηθήσω σε τομεί που μπορώ την λειτουργία του Volt, την παρουσία του, την ανάπτυξη του, το να μεγαλώσει. Καλή τύχη. Θα τη χρειαστούμε. Να σε καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εγώ. Να καλά. Κυρίε και κύριοι, άλλο ένα όρθοδοξ έχει ολοκληρωθεί ραντεβού τι επόμενε μέρε. Γεια σα.